Ενώ για τους ηχθείς έχει... Που αγαπούμε τόσο εκτιμούμε πολύ. Τα σέβη μας, την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας. Πάντα. Λοιπόν, έχει μεγαλύτερη έμφαση στον οικονομικό τομέα, με κάποιες ευκαιρίες βελτίωσης σε θέματα οικονομικών για τους γεννημένους το πρώτο δεκαήμερο. Από την άλλη πλευρά μπορεί να έχει κάποιες ξαφνικές αποφάσεις ή μια απόφαση, μπορεί να μην είχατε κανονίσει κάτι και να σας έρχεται η ιδέα να κανονίσετε ένα ταξίδι, μια εκδρομή, κάτι κυρίως οι γεννημένοι στο ξεκίνημα του ζωδίου. Η εβδομάδα ξεκινά λίγο πιο εντατικά, πιο εντατικοί ρυθμοί σήμερα και αύριο. Θα αρχίσουν να χαλαρώνουν τα πράγματα από την Μεγάλη Τετάρτη και μετά, για να περάσετε ένα ωραίο Πάσχα κι εσείς.